Άρη μου, πίσω σου πάντως εμείς βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς. Είναι ακόμα ένα μέτωπο που απασχολεί τις αρχές και είναι και ενεργό. Ναι, δυστυχώς Ευλαμπία, και συνεχίζει για έκτη μέρα να κατακαίει αυτή η φωτιά. Εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε στο νότιο μέτωπο. Ήμασταν και χθες το μεσημέρι και το βράδυ εδώ, και μάλιστα σε σύγκριση με την εικόνα που βλέπαμε χθες, βλέπουμε ότι η φωτιά και ο καπνός έχουν κατέβει αρκετά πιο χαμηλά από ό,τι ήταν χθες, που ήταν σχεδόν στην κορυφογραμμή αυτού του λόφου που βλέπετε. Βέβαια, είναι έρπουσα η φωτιά. Βλέπω και κάποιες εστίες φλόγας στο βάθος δεξιά, χαμηλά. Είναι οι εικόνες που σας δίνει ο Δημήτρης Αλεξάκης. Και συνεχίζει να καίει με κατεύθυνση, οι άνεμοι είναι βόρειοι, κατευθύνονται δηλαδή προς τα νότια. Εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε οδηγούν τους καπνούς στον Προβατώνα. Το νοτιοδυτικό μέτωπο, που επίσης είναι αυτό που προβληματίζει ακόμη περισσότερο τις αρχές και εκεί δίνεται η μεγαλύτερη μάχη, είναι κοντά στη Λευκύμη. Μάλιστα, χθες χρειάστηκε να απομακρύνουν και κάποιους ηλικιωμένους και κάποια άτομα με κινητικά προβλήματα από το χωριό Λευκύμη για προληπτικούς λόγους. Δεν απειλείται το χωριό, απλώς επειδή έχουμε έντονο καπνό στην περιοχή, κρίθηκε σκόπιμο και απαραίτητο να γίνει αυτή η διαδικασία, όπως είχε γίνει την προηγούμενη μέρα στο χωριό Λυκόφη. Τα δύο μηνύματα του 112 προχθές και αντιπροχθές στη Δαδιά, όπου ευτυχώς εκεί τα πράγματα κύλησαν καλύτερα και δεν κινδύνευσε τελικά το χωριό, δεν έφτασαν οι φλόγες μέσα στο χωριό. Οι δυνάμεις του στρατού, μηχανήματα έργου της περιφέρειας συνεχίζουν να διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, νέες αντιπυρικές ζώνες, προκειμένου να μπορέσουν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Τώρα έχουμε και το πρώτο φως της ημέρας, βγήκε ο ήλιος, ήδη ερχόμενοι στο σημείο είδαμε τα πρώτα ενάρια μέσα να πετούν στην περιοχή. Εδώ, στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, στο νότιο μέτωπο, χθες κυρίως επιχειρούσαν ελικόπτερα, καθώς λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του πολύ πυκνού καπνού είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν τα αεροσκάφη. Για τα ελικόπτερα ήταν πιο εύκολο, βέβαια κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν και φράγματα εδώ κοντά από τα οποία μπορούν να γεμίζουν νερό και να κάνουν συνεχείς ρήψεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, γιατί μια τέτοια πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί μόνο με έναν τρόπο. Είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες τόσο λοιπόν των πυροσβεστών από εδάφους. Ειδικά εκπαιδευμένοι πυροσβέστες μπαίνουν σε αυτές τις περιοχές που είναι πολύ δύσβατες και με πολύ ιδιαίτερη μορφολογία στο έδαφος. Και υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, τουλάχιστον ως προς τις κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, η μάχη δίνεται για να σωθεί το δάσος, όπως έλεγε χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Στυλιανίδης, που συνεχίζει να παραμένει στο πεδίο για να συντονίζει τις ενέργειες. Δίνεται μια ηρωική μάχη όλες αυτές τις ημέρες από όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία της κατάσβεσης και επικεντρώνονται κυρίως σε αυτό το νοτιοδυτικό κομμάτι και το νότιο, στα δύο μέτωπα δηλαδή αυτά. Είναι το πιο δύσκολο, λέει ο κύριος Στυλιανίδης, σε αυτό, και προσπαθούν να αποφύγουν να περάσει η φωτιά στη ζώνη Α1, που είναι η ζώνη απολύτου προστασίας, αυτή η οποία και έχει μείνει ανέπαφη και δεν έχει περάσει μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εκεί. Στόχος είναι να μπορέσουν να την περιορίσουν λοιπόν μετά από τόσα 24 ώρα που συνεχίζει να κατακαίει. Ναι, παιδί μου, αυτή η εικόνα είναι γροθιά στο στομάχι. Έκτη μέρα καίει αυτή η φωτιά. Εχθές άκουσα να λέει ένας άνθρωπος που έχει κάνει, έχει πάει εκεί, από εκεί γύρισε δηλαδή. Ναι. Να λέει ότι αυτό που βλέπουμε, αυτό το παραπέτασμα του καπνού, είναι η φωτιά που κατακαίει τα σπλάχνα του δάσους. Σέρνεται κάτω η φωτιά και είναι τόσο πυκνή η κόμη του δάσους, τόσο ανάγνυφο, τόσο πυκνά τα κλαδιά μεταξύ τους, που μεγάλο κομμάτι από το νερό που ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που πετάνε δεν φτάνει στους κορμούς κάτω. Όχι, δεν φτάνει. Σκαλώνει στην κόμη των δέντρων, από πάνω παιδιά, και από κάτω αυτό που βλέπουμε να βγάζει όλο αυτό τον καπνό είναι η χαμηλή φωτιά
στα σπλάχνα του δάσους, χαμηλά στους σκορπούς, στη βλάστηση. Μάλιστα, είναι πολύ χαρακτηριστικό, λέγεται, και το βλέπαμε τώρα, Άκη, Άρη μου, συγγνώμη, ότι το δάσος αυτό της Ναβιάς δεν είχε καθαριστεί ποτέ. 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 Γιατί μας μίλησαν άνθρωποι που μπήκαν στο δάσος και συμμετέχουν στις προσπάθειες. Ναι, ναι. Για ένα μέτρο πευκοβελώνες, Άκη. Ένα μέτρο πευκοβελώνες. Ναι. Δεν είναι σημαντικό, δεν το έχουν καθαρίσει ποτέ. Συγκέντρωσης ενός μέτρου. Δεν ξέρω αν δεν έπρεπε, αν για λόγους οικολογικούς δεν έμπαιναν μέσα. Πού να παρακολουθήσει αυτό το δάσος, παιδιά, με κάμερες και έξυπνες εφαρμογές και δορυφόρους και ντρόνους. Είναι τεράστιο πράγμα. Είναι 450.000 στρέμματα. Καλά θυμάμαι. Μιλάμε για ένα δάσος ακριβώς. Ακριβώς. Σωστά. Περίπου 430.000 στρέμματα. Και είχαμε και μια πρώτη εκτίμηση χθες από την ανάλυση των πρώτων διαθέσιμων δορυφορικών εικόνων. Mm-hmm. Που μπήκε και αυτό στο παιχνίδι. Οι ειδικοί ερευνούν και αυτά τα στοιχεία. Με βάση λοιπόν αυτά, η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για περισσότερα από 25.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Μακάρι να τελειώσει αυτή η φωτιά σήμερα, μακάρι. Αεροπλάνα, οι τράκτορες πλησιάζουν να δούμε αν θα κάνουν ρήψεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Χθες σας έλεγα ότι οι προσπάθειες εδώ ήταν κυρίως από ελικόπτερα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να τελειώσει αυτή η φωτιά που έχει κάψει 25.000 στρέμματα, όπως μας λες. Σε πόσο καπνό τώρα επιχειρεί ο πιλότος, θα χαθεί κάποια στιγμή κατά πάσα πιθανότητα ή θα κάνει εδώ την πολυπόθητη ρήψη. Θα θολώσει η εικόνα του. Τι να προσπαθήσεις εκεί πέρα. Μπας με δώσεις, μακάρι να τελειώσει σήμερα, παιδιά, να τελειώσει.